γεγονότα της ζωής αποδεικνύουν ότι ζεις μόνο για σένα. Κάνε το δρόμο στις καρδιάς κι εγώ σε ψάχνω κάπου εκεί απελπισμένα. Θέλω στα μάτια σου να δω λίγη συγκίνηση γι' αυτό που μας συμβαίνει. Να σε φιλάει ο Θεός όταν στους δύο ένας τρίτος επεμβαίνει. Τι να τα κάνω αυτά που έχω όταν εσύ είσαι αλλού. Έχει μαυρίσει ο ουρανός και δεν αντέχω. Δεν αγοράζεται η αγάπη, μόνο τα χρήματα του Θεού. Τι να τα κάνω αυτά που έχω όταν δεν σε δω. Μια φορά αναρωτιέμαι τι κάνει η κυρία Άντζελα Δημητρίου και πισήρε πάνω της είτε τα φώτα της δημοσιότητας πέρα από τη δουλειά την οποία κάνει και κάθε φορά που βγάζει ένα CD πέρα από αυτή τη δουλειά της ως πρόσωπο, τι κάνει άραγε και δημιουργεί ειδήσεις γύρω από το όνομά της, γύρω από τον εαυτό της. Όπως αντιλαμβάνεστε, ούτε η πρώτη είναι, ούτε η τελευταία τραγουδίστρια η οποία έχει συνεργασία με την αντίπερα όχθη. Ο Νταλάρας και πολλοί άλλοι άνθρωποι πηγαίνουν απέναντι, τραγουδούν, έχουν σχέσεις. Τι είναι αυτό το ιδιαίτερο πράγμα που κάνει την κυρία Δημητρίου, είτε είναι εδώ είτε είναι στην Αμερική? Πριν από λίγο καιρό είχα καθημερινή απασχόληση με email που μου δίνανε ψευδείς ειδήσεις για την κυρία Δημητρίου. Με δέχεται φιλόφρονο όπως πάντα στο σπίτι της και την ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Δημητρίου που είστε μαζί μου σήμερα. Να είστε καλά κυρία Παναγιωταρέα. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω και κάθε φορά που σας βλέπω. Είναι μεγάλη μου χαρά που σήμερα είστε κοντά μου και γιορτάζει η μητέρα μου, γιορτάζει και η κόρη. Είναι αλήθεια, στα ανθιόμαστε, έχετε δίκιο. Γιορτάζει και η βαφτιστήρα μου και η μία και η άλλη. Τους κάνετε δώρα, κυρία Δημητρίου? Η μία είναι μακριά, δυστυχώς είναι Θεσσαλονίκη, αλλά οι άλλοι που είναι κοντά θα τις κάνω, ναι. Τι να κάνω. Άλλωστε, ακούω πως είσαστε από τους λίγους ανθρώπους που κανείς δεν μπορεί να σας πει ότι βάζετε τα λεφτά στη τσέπη σας και τα κρύβετε. Όχι. Λένε ότι τα χρησιμοποιείτε για το καλό ή όλο. Ακριβώς. Σας κάνει χαρά να δίνετε. Είναι καλό να μπορείς να προσφέρεις. Και εγώ πάντα προσφέρω. Και μου αρέσει αυτό. Να προσφέρω. Κυρία Δημητρίου, πώς πήγε η περιοδία σας στην Αμερική? Πάρα πολύ καλά. Είμαστε και Καναδά και Αμερική μαζί με τον Στάθη Αγγελόπουλο. Πέρασαμε καταπληκτικά. Όλα αυτά που ακουστήκαν περί κλεψίματος, περί αρρώστιες και όλα αυτά ήταν ψέματα. Ότι σας έκλεψαν, είπαν ότι... Όχι, απλά μου πήραν το κινητό μου. Απλώς. Γιατί εκεί έχουν... Αυτό μπορείς οπουδήποτε. Να, ακριβώς. Μπορεί να είμαι και εδώ και να μου το πάρουν. Δηλαδή πήγατε κάπου να πιείτε ένα ποτό ή... Ναι, και μου πήραν το κινητό μου. Αυτό ήταν όλο. Ναι. Και δεν με πειράξε μου πήραν το κινητό μου, απλά δεν είχα μετά επαφή με τους δικούς μου, γιατί... Δεν είχα άλλο κινητό, δεν είχα το τσιπάκι. Ναι. Όχι, δεν είχα το τσιπάκι. Και έπρεπε να πάρω από εκεί τσιπάκι, είχαν χαθεί όλα με τα τηλέφωνα. Τέλος πάντων, εντάξει, τακτοποίησα όλα μια χαρά. Γιατί εδώ πέρα είπαν ότι σας έκλειψαν την τσάντα με τα νοικοκυριά σας μέσα. Αν είναι δυνατόν. Όχι, ψέματα. Μετά μας είπαν ότι ακυρώσετε κάποιες... Τα τραγωποιούν, τα μεγαλοποιούν. Μετά μας είπαν ότι ακυρώσετε κάποιες εμφανίσεις σας. Καμία εμφάνιση. Πουθενά. Ίσως κάνετε και δύο παραπάνω, νομίζω. Ακριβώς. Αντιθέτως, κάναμε και δύο παραπάνω. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, βλέπω. Ακολουθούμε την κατάσταση. Να σου πω και μετά μας είπανε, τι άλλο μας είπανε.